Πολύ λόγος έγινε για τους πολίτες, πολύ λόγος έγινε για την τοπική διοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση, ούτε πόρους έχει ούτε μέσα για να είναι αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να δούμε και να τονίσουμε ότι το καθάρισμα των οικοπαίδων δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων δάσο προστασίας, έτσι λέει η κυβέρνηση, την αντιπυρική περίοδο, την οποία. Πρέπει να γίνει. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Ναι, πρέπει να γίνει. Πριν πάμε στην ατομική ευθύνη, γιατί τη βάζει μπροστά η κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το κατακρίνει αυτό, θα έπρεπε η κυβέρνηση να δει πρώτα απ' όλα πυροσβεστικό σώμα. Πριν το πυροσβεστικό σώμα. Δασική υπηρεσία, πρόληψη. Αυτή είναι η δασική η πρόληψη, η δασική υπηρεσία. Δεκάδες, χιλιάδες ελλείψεις δασικών υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Δωδεκάνησα πρέπει να έχει 6 υπαλλήλους. Πτυχιούχοι, δασάρχες για να διαχειριστούν αυτό το προσωπικό και όλο αυτό το δασικό κεφάλαιο. Λείπουν χιλιάδες. Ήθελα να επισημάνω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών, αυτών που ανεβοκατεβαίνουν φορτωμένοι με πυροσβεστικά μέσα στα βουνά, προσεγγίζει τα 50 χρόνια. Ναι. Είναι αδιανόητο αυτό. Είναι πιο νέοι, ναι. Πρέπει να γίνουν νέες προσλήψεις. Μιλάμε για μια υπηρεσία που έχει 5-6 κατηγορίες προέλευσης. Δεν προσλαμβάνουν μόνιμους πυροσβέστες. Ναι. Και θα μιλήσουμε τώρα, όχι ότι είναι ασήμαντο, βέβαια και έχει μια σημαντικότητα. Έτσι, θα μιλήσουμε, θα προτάξουμε την ατομική ευθύνη μπροστά σε όλο αυτό. Όχι. Τον μπάχαλο το οποίο υπάρχει. Να ακούσω τον κύριο Παπαναστάση. Βλέπετε, ακούτε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι αυτές οι αυτές συζήτηση... μια πολιτική κρίση. Σας πω, συζήτηση και έτσι, στο όπως γίνεται, ας πούμε σε ένα χαλαρό κλίμα εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή, είναι αποκαλυπτική των προθέσεων, κάτι που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το έλεγε και προεκλογικά τώρα, πριν τις ευρωεκλογές. Τι έλεγε? Ότι προσέξτε τι θα ρίξετε στην κάλπη. Γιατί θα ρίξεις Πασόκ ή θα ρίξεις ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρεις τι θα βγει. Θα ρίξεις Κομμουνιστικό Κόμμα και θα βγει Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση αυτή είναι αποκαλυπτική ότι σε επίπεδο κορυφής γίνονται διεργασίες και αν θέλετε είναι και οι διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αναμόρφωση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Γιατί αυτά τα κόμματα σοσιαλδημοκρατικά είναι. Μην τρελαθούμε πια ότι είναι και αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που άκουσα προηγουμένως ότι ο Μελανσόν πια είναι και κομμουνιστής. Ποιος ο Μελανσόν, που επιτρέψτε μου την έκφραση, τα έχωνε στο Μακρόν γιατί δεν ενισχύει ακόμη περισσότερο το μέτωπο της Ουκρανίας. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε και το λέω αυτό γιατί η μάλλον οι εκλογές στη Γαλλία και τα αποτελέσματά τους ήρθαν σε μια στιγμή που είναι σε πλήρη εξέλιξη η διεργασία για την αναμόρφωση της σοσιαλδημοκρατίας ή όπως αλλιώς λέγεται της διευθέτησης της πολιτικής ανισορροπίας του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα, φτάσαμε στο σημείο να λέμε το Μελανσόν κομμουνιστή. Αυτό το αποτέλεσμα, δεν έχει σημασία. Αυτό το αποτέλεσμα έγινε αποδεκτό από τους βιομήχανους της Γαλλίας, από τους μεγαλοεπιχειρηματίες της Γαλλίας. Και λέει μια χαρά είμαστε. Όπως θα ήμασταν και μια χαρά με τη Λεπέν ή ήμασταν και μια χαρά με τον Μακρόν. Και γιατί οι δυνάμεις αυτές οι οποίες αν θέλετε αναθάρισαν ή σήκωσαν κεφάλι με τα αποτελέσματα της Γαλλίας, ποιες δυνάμεις είναι? Είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Είναι οι δυνάμεις οι οποίες όταν κυβέρνησαν τσάκισαν τα εργατικά δικαιώματα του Κοσμάκη. Είναι οι δυνάμεις που στηρίζουν την ενίσχυση της κρεατομηχανής στην Ουκρανία. Που δύο λαοί προς το παρόν, δεν ξέρουμε και τι θα γίνει, ποιοι άλλοι λαοί θα εμπλακούν. Είναι και αυτό ανατριχιαστική προοπτική, αλλά είναι προοπτική. Τη στηρίζουν. Αυτές είναι οι διαφορές τους. Αυτά πρέπει να πούμε στον κόσμο. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής τους. Από εκεί και πέρα, κοκορομαχίες ή διαφωνίες σε επίπεδο, αν θέλετε, διαχειριστικό, θα τα δούμε. Ο πυρήνας της πολιτικής τους είναι αυτός που στηρίζει αυτά που γίνονται σήμερα στην Ουάσιγκτον. Κυρία Γκαστάφη, Δηλαδή, πέντε κόμματα, δύο πολιτικές που λέγαμε. Έτσι είναι. Δύο πολιτικές. Δεν είναι έτσι. Αν νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο.
Ας αφήσουμε τις ετικέτες και του τίτλους, να δούμε τις συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι το ΝΑΤΟ η ιερή συμμαχία κατά τον πρόεδρό σας που κανείς δεν διαφώνησε στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Τι έχει να πει σήμερα για την ατζέντα των 75 χρόνων της μαύρης επετείου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον? Τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι τα δύο θέματα? Είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας. Μα εσείς αυτό το ψηφίζετε κάθε μέρα, το ενισχύετε. Είναι η ενίσχυση του μετόπου της Ινδοκίνας ακόμα χειρότερο μέρο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να διακόψω. Όχι, παρακαλώ. Λέω ότι στη χώρα μας έχουμε και το παράδειγμα του Κυπριακού. Θα έπρεπε δηλαδή να αφήνουμε μια ξένη χώρα να εισβάλλει χωρίς να το καταδικάζουμε? Απλή ερώτηση κάνω, δεν είναι. Το ΝΑΤΟ έβαλε το χέρι του. Αφήστε στο Κυπριακό. Όχι, αυτό χώρα που εσείς λέτε η ιερή συμμαχία. Άξι. Το ΝΑΤΟ έβαλε το χέρι του στην Κορέα. Το ΝΑΤΟ έβαλε το χέρι του στη Χούντα. Παντού το είναι. ΝΑΤΟ έχει βάλει το χέρι του ακόμη και σε όποια καταστροφική συμφωνία υπήρξε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τον διαμελισμό του Αιγαίου, και όλα αυτά γίνονταν μετά από συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα να ποια είναι η θέση σας για το ΝΑΤΟ?